Γεια σου, κοριτσάκι μου, τι κάνει? Γεια σου, αγάπη, καλά είμαι εσύ? Καλά, λίγο νευριασμένη, αλλά εντάξει. Τι έγινε, πες μου. Εντάξει, δεν ήταν ωραίο αυτό εχθές, να σου πω την αλήθεια, γιατί και η Ναταλία φορούσε απλά ένα φόρεμα, αλλά είδα εντελώς διαφορετική βαθμολογία. Οπότε και εγώ θα ξεκινήσω να βάζω άσους από εδώ και πέρα. Γιατί και εγώ είδα πάρα πολλά λάθη από πολλές κοπέλες που ήταν για ένα, αλλά είπα να είμαι λίγο καλούλα. Τι ήταν αυτό που σε ενόχλησε πιο πολύ? Οι βαθμολογίες δηλαδή, ή ότι υπήρχαν δύο, ας πούμε, άτομα τα οποία σετάρισαν το outfit τους με ένα φόρεμα? Και δεν κρίθηκαν το ίδιο. Υπήρχα εγώ με ένα φόρεμα και υπήρχε και η Ναταλία με ένα φόρεμα. Αυτό ήταν δηλαδή που σε ενόχλησε? Προφανώς. Okay. Οπότε θεωρώ, και δεν έχω θέμα με την επιτροπή, έχω θέμα με εσάς τα κορίτσια, γιατί είχαμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αλλού είχα βέβαια να πάω εγώ, αλλού είχε να πάει το κορίτσι, αλλά είχαμε και οι δύο ένα φόρεμα. Το κόνσεπτ όμως δεν πιστεύεις ότι παίζει μεγάλο ρόλο? Σίγουρα. Εκεί δηλαδή, θα το δώσω. Εσύ δεν ένιωθες λίγο, από την ώρα που περπατούσε στην πασαρίλα, δεν ένιωθες ότι ήταν λίγο άβολο και το ξέρεις, θα το τραβούσες λίγο το φόρεμα? Ναι, εκείνη τη στιγμή, αλλά ήταν και ότι καθόμουν έτσι. Δηλαδή, και ούτως ή άλλως το κόνσεπτ είχε... σου έβρισκε ότι κάθεσαι κάπου, δεν φυσικά, πας κάπου. Φυσικά. Την άποψη της Μαρίας για την Ναταλία, που δεν είχε την ίδια αντιμετώπιση με την Ναταλία που ουσιαστικά είχαν ένα ρούχο και οι δύο. Εγώ δεν την εστερνίζομαι, γιατί πιστεύω ότι η Ναταλία, αν μη τι άλλο, έδωσε ένα λίγο πιο ολοκληρωμένο look και ας μην ήταν ακριβώς αυτό το θέμα που θα ήθελα εγώ. Ενώ η Μαρία νομίζω ότι ήταν λίγο τσαπατσούλικο. Επίσης, πέρα του ότι με βαθμολογήσατε όπως με βαθμολογήσατε, μου αφαιρέθηκε και ένας βαθμός. Η Μαρία δεν προσπάθησε, οπότε θα πάρω ένα βαθμό από τη Μαρία. Ναι. Που επίσης θεωρώ, γιατί δεν αφαιρέθηκε από την άλλη την κοπέλα που είχε και εκείνη απλά ένα φόρεμα. Οπότε θα πρέπει και εγώ να πηγαίνω στους σχεδιαστές και να παίρνω φορεματάκι και απλά να πασάρω ότι το έχω πάρει από ένα σχεδιαστή και έψαξα για να βρω το φόρεμα από ένα σχεδιαστή. Εγώ γι' αυτό το ανέφερα αυτό σαν σχόλιο, ότι ο καθένας καταβάλει προσπάθεια για το ρούχο Ωραία. Του και κατ' επέκταση και για το styling που κάνει σε αυτό. Οπότε γι' αυτό και εγώ το θεώρησα άδικο να μην ακουστεί ότι ξέρεις τι, δεν προσπάθησες μόνο εσύ ή αυτός. Εγώ προσπάθησα όμως και έβγαλε ένα κομμάτι από την ντουλάπα μου. Δεν πήγα κάπου. Mm-hmm. Το ακούω και το σέβομαι. Λοιπόν, όπως και εσύ έκανες μια προσπάθεια μόνη σου και έκανες αυτό που έκανες, που να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν έχω πρόβλημα αν κάποια κοπέλα έχει ένα σχεδιαστή από πίσω, αλλά αυτομάτως μας το κάνει πιο εύκολο το να έχουμε και ένα σχεδιαστή από πίσω. Έναν σχεδιαστή δεν εννοούσε ότι έχει έναν σχεδιαστή. Βρήκε έναν σχεδιαστή, εγώ αυτό κατάλαβα. Εντάξει, οκ, καθένας το θέλει, καταλαβαίνει. Τώρα, αν έχει, εννοείς ότι έχει σχεδιαστή και ραβεί για τη συγκεκριμένη κοπέλα? Θέλω να πιστεύω πως όχι. Γιατί αν ξεκινήσουμε από τώρα έτσι, δεν θα τα πάμε καλά. Κατάλαβες. Δεν θα τα πάμε καθόλου καλά. Okay. Και νομίζω ότι το ένα έπρεπε να το βάλω εχθές. Αν με ρωτάς, δηλαδή έπρεπε να ήμουν αυστηρή. Θα παίξεις δηλαδή στρατηγικά? Άμα βλέπω ότι, γιατί ήδη έχετε ξεκινήσει όλοι τα περισσότερα κορίτσια στρατηγικά, ναι, θα ξεκινήσω κι εγώ έτσι. Θεωρώ ότι έχουν αυτή τη συμπεριφορά απέναντί μου, γιατί είμαι δυναμική σαν άνθρωπος. Οπότε θεωρούν ότι κάπως θα με ρίξουν, αλλά εγώ δεν πέφτω.